Το στρατιωτικό του αξίωμα, αν και είναι το ανώτερο που απονέμεται στο Ιράν, δεν μπορεί να αποδώσει το ρόλο του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο επικεφαλής της δύναμης Κουντζ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή στο Ιράκ, χαρακτηρίστηκε από τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ ως το πρόσωπο της αντίστασης. Διεθνώς όμως ήταν σημείο αναφοράς για το Ιράν, έχοντας συμμετοχή σε κάθε στρατιωτική ή πολιτική διεργασία που αφορούσε τη χώρα του. Ήταν οπωσδήποτε ο σημαντικότερος και πιο αξιόλογος ηγέτης στο Ιράν, όχι μόνο τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά ίσως εδώ και πολλές δεκαετίες, αν όχι αιώνες. Είναι εκείνος που επεξέτεινε την επιρροή του Ιράν πολύ πέρα από τα σύνορά του, αναπτύσσοντας αυτό που οι Ιρανοί αποκαλούν προωθημένη αμυντική πολιτική. Μια στρατηγική που εδράζεται στην στρατολόγηση ομάδων και ενδιαμέσων εκτός συνόρων, ώστε να αποτραπούν επιθέσεις επί Ιρανικού εδάφους. Είναι εγκέφαλος αυτής της στρατηγικής. Είναι εκείνος που ανέπτυξε εις βάθος διασυνδέσεις και δίκτυα διαμέσου της περιοχής από τον Λίβανο στο Ιράκ, στη Συρία, στην Ιεμένη και στο Αφγανιστάν. Κατά το περιοδικό Time, ο Σουλεϊμανί για τους συμπατριώτες του ήταν ένας rockstar. Για την πρώην πρέσβυρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Νίκη Χέιλι, από την άλλη, ήταν ένας αρχιτρομοκράτης.